Υπόδειγμα για την Ελλάδα χαρακτήρισε την Κρήτη ως προς την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χρηματοδοτικού Προγράμματος Τζέσικα ο ειδικός γραμματέας ΔΙΤ Νίκος Ματζούφας, μιλώντας στη Νέα Τηλεόραση. Στην Κρήτη υλοποιούνται 6 έργα μέσω του Τζέσικα, συνολικού προϋπολογισμού 25 εκατομμυρίων ευρώ, αξιοποιώντας 11 εκατομμύρια μέσω του συγκεκριμένου χρηματοδοτικού εργαλείου. Στα Χανιά με κονδύλια του Τζέσικα υλοποιήθηκε η επέκταση του πάρκινγκ της Οδού Περίδου και ξεκίνησαν τα έργα του νέου επιχειρηματικού πάρκου. Η Κρήτη έχει καταφέρει και συνεχώς καταφέρνει να αποτελεί ένα υπόδειγμα για την Ελλάδα. Ένα υπόδειγμα πώς μπορεί και μπορούμε όλοι να χρησιμοποιήσουμε κοινοτικούς πόρους με τρόπο αμιγώς αναπτυξιακό, να μοχλεύσουμε ιδιωτικά κεφάλαια, να βάλουμε συνεργασίες που ίσως σε άλλο επίπεδο και σε άλλο πλαίσιο να μην γινόντουσαν. Είναι χαρακτηριστικό το ότι στο επιχειρηματικό πάρκο έχουμε συνεργασία 2 συνεταιριστικών του επιμελητηρίου για την υλοποίηση αυτού του έργου. Είναι λοιπόν ένα μοντέλο το οποίο συνθέτει όλες τις υγιείς δυνάμεις του τόπου για να παράξει αυτό που η Ελλάδα μπορεί. Τα κεφάλαια που διατίθενται είναι κεφάλαια τα οποία θα επαναχρησιμοποιηθούν. Είναι δανεισμός. Έστω και αν είναι με μηδενικό επιτόκιο, είναι δάνεια τα οποία θα επιστρέψουν στα εθνικά ταμεία, θα αποτελέσουν εθνικούς πόρους για να επαναδιατεθούν σε αντίστοιχες επενδύσεις. Ως εκ τούτου δημιουργούμε ένα πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα το οποίο χρειάζεται η χώρα αν έχει δυνατότητα να βγει από την κρίση μόνο με τέτοιες συνέργειες και με τέτοια σωστή και χρηστή χρήση των πόρων μπορούμε πραγματικά να πετύχουμε το προσδοκούμενο αποτέλεσμα. Στο Ηράκλειο από το πρόγραμμα Τζέσικα χρηματοδοτήθηκε το οδικό έργο σύνδεσης του πάρκινγκ του Παγνή, το έργο οδοφωτισμού στο Δήμο Μαλεβιζίου, η παραγωγή ενέργειας από βιοαέριο και το συγκρότημα καταστημάτων γραφείων πάρκινγκ στη Χανιόπορτα Ηρακλείου. Επομένως έχουμε από μικρά έξυπνα έργα τα οποία λύσανε προβλήματα μέχρι το επιχειρηματικό πάρκο Χανίων, το οποίο είναι το εμβληματικό έργο. Όλα όμως αυτά τα έργα δεν θα γινόντουσαν, επομένως όλη αυτή η ανάπτυξη δεν θα υπήρχε εάν δεν υπήρχε σε αυτές τις στιγμές της μεγάλης κρίσης και οικονομικής στενότητας και των τραπεζών, ένα χρηματοδοτικό εργαλείο με τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να δώσει αυτό που χρειαζόταν η χώρα και ειδικά η Κρήτη. Φιλοδοξία του ειδικού γραμματέας ΔΙΤ είναι και στην επόμενη προγραμματική περίοδο η Κρήτη να έχει ανάλογη πορεία σε αντίστοιχες χρηματοδοτικές δράσεις.